Τα αντικήθυρα. Είναι ένα μικρό νησάκι μεταξύ Κυθύρων και Κρήτης με 40 περίπου κατοίκους. Κατοικήθηκε από σφακιώτες κρητικούς που εγκαταστάθηκαν εκεί από τον 18ο αιώνα. Στο ακροτήριο Απολιτάρες υπάρχει ισχυρός φάρος, ο οποίος είναι ορατός από 36 μίλια. Στο φάρο αυτό υπηρέτησε σαν φαροφύλακας ο Ρώσος Ναύαρχος Νικολάη Φιλοσόφ, κυβερνήτης του πολεμικού πλοίου Χίβενιτς, και το 1907 διέσωσε το πλήρωμα του Αυστριακού υπεροκεανίου αυτοκράτηρα που προσέκρουσε στον κάβο κρυό της Ελαφωνήσου. Ο προστάτης Άγιος του νησιού είναι ο Άγιος Μύρων, που γιορτάζει σήμερα 17 Αυγούστου. Η σημερινή διαμόρφωση του νησιού έγινε από ισχυρότατο σεισμό το έτος 510 π.Χ. Το γεγονός φαίνεται καθαρά στις απότομες ακτές του που βυθίζονται κατακόρυφα στη θάλασσα. Οι αρχαίοι κάτοικοι λάτρευαν τον Απόλλωνα και τον Ήφαιστο λόγω των συχνών κατακλυσμιαίων βροχών, κεραυνών και ανέμων. Προς τιμή των θεών αυτών κατασκεύασαν φρούριο και ιερό. Τα ερείπια του ιερού αυτού βρέθηκαν σε ανασκαφές το έτος 1889. Κατά την αρχαιότητα υπήρχε στα Αντικήθυρα φυσικό και ασφαλές λιμάνι στη θέση του σημερινού ξηροποτάμου που λεγόταν Ιφαιστεία. Το λιμάνι αυτό εξαφανίστηκε το έτος 405 π.Χ. από μεγάλη καθίζηση και το κάλυψαν τεράστιοι όγκοι βράχων. Προς τη βόρεια θάλασσα των Αντικηθύρων βρέθηκαν αποδίτες φουγγαριών το 1919 διάφοροι αρχαιολογικοί θησαυροί, μεταξύ των οποίων και το περίφημο χάλκινο άγαλμα του εφήβου των Αντικηθύρων, ο οποίος στο δεξί του χέρι υποτίθεται ότι κρατούσε κάποιο αντικείμενο το οποίο δεν ανεβρέθη. Η θησαυρή αυτή ήταν σε πλοίο των Ρωμαίων που ναυάγησε σε άγνωστη χρονολογία και που μετέφερε τα αντικείμενα τα οποία ήταν κλεμμένα. Το άγαλμα του εφήβου των Αντικηθύρων βρίσκεται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, όπου και θαυμάζεται. Στο τέλος του Τροϊκού Πολέμου, ο βασιλιάς της Κρήτης Ιδωμενέας, γυρίζοντας από την Τρία με 74 τριήρης, συνάντησε μεγάλη θαλασσοταραχή και άραξε στα βόρεια παράλια των Αντικηθύρων. Οι κάτοικοι τότε του νησιού που ήταν ληστές επιτέθηκαν κατά των Κρητών και φώνευσαν 50 άνδρες. Τελικά οι κρητικοί, για να εκδικηθούν, κατάστρεψαν ολοσχερώς το νησί. Παρέμειναν εκεί μέχρι το 163 π.Χ. και ο πληθυσμός τους έφτασε τις 4.000. Κατά την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τα Αντικήθυρα κατέλαβαν οι Ρωμαίοι και αφού έσφαξαν όλους τους κατοίκους χρησιμοποίησαν το νησί σαν τόπο εξορίας. Το 40 μετά Χριστόν εξορίστηκαν από τη Ρώμη 50 οικογένειες χριστιανών που έμειναν εκεί μόνιμοι κάτοικοι. Στη συνέχεια το νησί κατέλαβαν οι Βυζαντινοί και μετά την πτώση του Βυζαντίου από τους Σταυροφόρους. Το 1204 το κατέλαβαν οι Ενετοί μαζί με τα Κύθυρα με αρχηγό τον Ιάκωβο Βιάρο και πάλι το 1274 κατελήφθη από τους Βυζαντινούς και τον επόμενο χρόνο πάλι από τους Ενετούς με τον στρατηγό Νικόλαο Βιάρο. Κάποια εποχή επικατοχής των Ενετών, οι κάτοικοι των Αντικηθύρων αποπειράθηκαν να επαναστατήσουν και τότε στάλθηκαν ενετικές τριήρεις με στρατό και μέσα σε μια νύχτα έγινε τέτοιο φωνικό σαν μια δεύτερη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Στη θάλασσα των Αντικηθύρων βρέθηκε το αρχαίο αστρονομικό όργανο Αστρολάβος και τελευταία βρήκε πολλά αρχαία ευρήματα ο Γάλλος αρχαιολόγος και εξερευνητής Ζακ Κουστό. Στο νησί υπάρχουν ερείπια ενετικών φρουρίων. Πρόσφατα στα Αντικήθυρα κατασκευάστηκε ελικοδρόμιο για τις έκτακτες ανάγκες των κατοίκων και ακόμα ασφαλτοστρώσεις στους λίγους δρόμους που υπάρχουν στο νησί. Σήμερα στο νησί συγκοινωνία γίνεται με πλοία της ακτοπλοείας από Κήθυρα προς Κρήτη και αντίστροφα.